Συχνά στις ειδήσεις ακούμε αυτό. Το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Νομίζω πιο επίσημα δεν γίνεται. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Επειδή αυτά, λέει, δεν είναι αποστρατικοποιημένα. Hem diplomasi, hem saha boyutuyla boşluk bırakmadı. Η Τουρκία, μια χώρα που απειλεί συνεχώς την Ελλάδα, απαιτεί την αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας παρανομεί και πως δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις στα νησιά αυτά. Έχει φτάσει στο σημείο να πει ακόμα και ότι η ίδια κινδυνεύει. Τι ισχύει όμως τελικά? Πριν αναφερθούμε στις διεθνείς συμφωνίες και δούμε τι ορίζουν αυτές, ας πούμε μερικές αλήθειες. Το πιο ουσιαστικό επιχείρημα υπέρ της στρατικοποίησης των νησιών αυτών το προσφέρει η ίδια η Τουρκία, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες συνεχώς προκαλεί. Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, δημιουργήθηκαν σαφώς αντιλήψεις ανασφάλειας και απειλής στην Ελλάδα. Το αίσθημα αυτό ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο ένα χρόνο αργότερα, όταν η Τουρκία προέβησε μία άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών μονάδων και υλικού σε σημεία της Μικρασιατικής Ακτής, δημιουργώντας την 4η στρατιά του Αιγαίου. Σε αυτήν υπάγονται 2 ταξιαρχίες πεζικού και 2 πυροβολικού και αριθμεί 35.000 μάχημους σε καιρό ειρήνης. Πέραν από αυτά, η Τουρκία συνεχώς αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία στον χώρο του Αιγαίου, παραβιάζει τον ενέριο χώρο της Ελλάδας, απειλεί με κάσους μπέλι σε περίπτωση που η χώρα μας επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως δικαιούται, ενώ το καλοκαίρι του 2020 το Roots Race επιχειρούσε να παραβιάσει τόσο την ελληνική όσο και την κυπριακή ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παραπάνω κατάσταση όχι μόνο νομιμοποιεί, αλλά υποχρεώνει την Ελλάδα να προβεί στην αναγκαία αμυντική προπαρασκευή που θα της επιτρέψει να ασκήσει, εάν παραστεί ανάγκη, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θα προστατεύσει τα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι όλα τα νησιά του Αιγαίου οφείλουν να είναι αποστρατικοποιημένα, θεωρώντας ότι το καθεστώς των νησιών είναι ενιαίο. Κάτι που δεν ισχύει. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μπορούν να χωριστούν σε 3 ομάδες ανάλογα με τη συνθήκη που τα διέπει: της Λοζάνης, του Μοντρέ και των Παρισίων. Η πρώτη συνθήκη στην οποία γίνεται λόγος για αποστρατικοποίηση νησιών είναι αυτή της Λοζάνης. Στο άρθρο 13, περί διασφάλιση της ειρήνης, αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εγκαταστήσει ναυτικές βάσεις ή μόνιμα οχυρωματικά έργα στα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Χωρίς όμως να προβλέπεται περιορισμοί ως προς αεροπορικές βάσεις ή άλλες καταστάσεις που διευκολύνουν το στρατιωτικό έργο. Ακόμα, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός αποστρατικοποίησης για γειτονικά νησιά όπως ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Νούσωση ή η Φούρνη, στα οποία η Ελλάδα μπορεί να εγκαταστήσει όσες δυνάμεις θέλει, χωρίς να υπάρχει κανένας συμβατικός περιορισμός. Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, προβλέπεται ως ρήτρα αμοιβαιότητας η απαγόρευση παραβιάσεων εναέριου χώρου ή υπερπτήσεις σε παραμεθόριες περιοχές και από τα δύο μέρη, την οποία φυσικά ούτε επικαλείται αλλά ούτε και τηρεί η γειτονική χώρα. Την εποχή που προβλέφθηκαν τα παραπάνω, στα νησιά αυτά στάθμευαν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα και εύκολα σε περίπτωση συγκρούσεων. Κατά συνέπεια, θεωρούνταν μια ενδυνάμει απειλή για τη νέα Τουρκία και για το λόγο αυτό θεωρήθηκε σημαντικό να τους δοθούν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα χρησιμοποιούνταν εναντίον της. 100 χρόνια μετά, η σημερινή πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Στη συνθήκη της Λοζάνης προβλεπόταν ακόμα το καθεστώς ελέγχου των στενών και αποστρατικοποίησή τους, όπως και των νησιών Λίμνου, Σαμοθράκης, Ήμβρου και Τενέδου. Η τουρκική ηγεσία, πιστεύοντας πως το καθεστώς ελέγχου ήταν δυσλειτουργικό, άρχισε κατά παράβαση των δεσμεύσεών της να εξοπλίσει και να οχυρώνει τα στενά, ενώ παράλληλα επιβίωσε την εκ των υστέρων αποδοχή του γεγονότος αυτού από τα άλλα συμβολόμενα κράτη. Η ελληνική πλευρά αποφάσισε να υποστηρίξει το τουρκικό αυτό αίτημα υπό την προϋπόθεση ότι θα καταργούνταν και τα άρθρα της σύμβασης, τα οποία προέβλεπαν την πλήρη αποστρατικοποίηση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Λίμνος και η Σαμοθράκη. Το δικαίωμα της Ελλάδας να εξοπλίσει τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη αναγνωρίστηκε από την Τουρκία, σύμφωνα και με την επιστολή που απέφθινε στο Μεταξά στις 6 Μαΐου του 1936 ο τότε Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, Ρουσέν Εσρέ. Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της άτυπης συμφωνίας, τον Ιούνιο του 1936 συλλήφθηκε διεθνής διάσκεψη στο Μοντρέ, όπου συμφωνήθηκε η αναθεώρηση της σύμβασης της Λοζάνης για τα στενά και έτσι καταργήθηκε η υποχρέωση αποστρατικοποίησής τους. Η Τουρκία, που είχε ήδη εξοπλίσει τα υπηρετικά εδάφη της ζώνης των στενών, με το πέρας της διάσκεψης έσπευσε να οχυρώσει και τα νησιά της ζώνης αυτής, δηλαδή τα νησιά της Προποντίδος, της Ήμβρου και της Τενέδου. Ενώ η Ελλάδα οχύρωσε αντίστοιχα τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της τουρκικής ατροσυνέλευσης που επικύρωσε τη σύμβαση του Μοντρέ στις 31 Ιουλίου του 1936, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Τεφρίκ Ρουστού Αράς ανέφερε ότι με τη σύμβαση του Μοντρέ αναθεωρείται και ο όρος της σύμβασης Λοζάνης του 1923 που προέβλεπε καθεστώς αποστρατικοποίησης για τα νησιά Λίμνος και Σαμοθράκη, τα οποία ανήκουν στη γείτονα και φίλη Ελλάδα, γεγονός που μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση. Περίπου τρεις δεκαετίες αργότερα, και χωρίς ποτέ στο μεταξύ να έχει αμφισβητηθεί το δικαίωμα της Ελλάδας να στρατικοποιήσει τα νησιά αυτά, το 1969 η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε με διάφημα προς την Αθήνα για τις απόπειρες στρατικοποίησης της Λίμνου και δεν δέχθηκε τον ελληνικό ισχυρισμό που επαφιόταν στη συνθήκη του Μοντρέ, υποστηρίζοντας ότι η συνθήκη είχε αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Τουρκίας και ότι εφόσον τα δύο ελληνικά νησιά δεν αναφέρονταν ρητά σε αυτή, η συνθήκη δεν αναθεώρησε τους περιορισμούς στρατικοποίησης των νησιών εκτός της τουρκικής επικράτειας. Η τρίτη ομάδα νησιών είναι τα Δωδεκάνησα. Όταν υπογράφηκαν οι συνθήκες της Λοζάνης και του Μοντρέ, τα Δωδεκάνησα δεν άνοιγαν ακόμα στην ελληνική επικράτεια. Παραχωρήθηκαν σε αυτήν κατά πλήρη κυριαρχία από τη Σύμβαση Ειρήνης των Παρισίων μεταξύ Ιταλίας και Συμμάχων το 1947. Περαιτέρω, οι διατάξεις εν λόγω συνθήκης προέβλεπαν την αποστρατικοποίηση των νησιών αυτών. Η πρόβλεψη περί αποστρατικοποίησης των Δωδεκανήσων έγινε ύστερα από παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία επιθυμούσε να αποδυναμώσει τις δυτικές δυνάμεις. Αλλά η έννοια της αποστρατικοποίησης έχασε κάθε λόγο ύπαρξης με την ίδρυση του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Η Τουρκία στη Συμφωνία του 1947 δεν αποτελούσε συμβαλλόμενο μέρος και είναι res inter alios acta για αυτήν, δηλαδή ζήτημα που αφορά άλλα κράτη και δεν μπορεί να επωφεληθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο αλλά Τούρκα, μεταφράζοντας διατάξεις ανάλογα με το τι την συμφέρει και φυσικά επικαλώντας το κατατοπούν. Στην περίπτωση αυτή, προσπαθεί να προβάλλει την Ελλάδα ως χώρα που δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες, με σκοπό να σημειώσει τη διεθνή της εικόνα. Επιθυμεί να εντάξει ακόμα ένα ζήτημα στις μεταξύ μας διαμάχες, ώστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να διεκδικήσει αλλαγές στις συνθήκες. Αποσκοπεί όμως και στη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας μεταξύ της επικράτειας και της υπηρετικής Ελλάδας, η οποία θα επέτρεπε στη Τουρκία να αξιοποιεί την περιοχή για τα δικά της οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, αλλά και που θα αποδυνάμωνε την ικανότητα αντίδρασης της χώρας μας σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας.